Καλησπέρα σήμερα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το SBC μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Τηλεοπτικού Σταθμού Attica TV. Είναι Παρασκευή 16 Νοεμβρίου του 2018, η τελευταία εργάσιμη για την δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου, με κορυφαίο γεγονός βέβαια τους κραδασμούς που δέχεται πλέον η Βρετανική κυβέρνηση και η κυρία Τερέζα Μέι, καθώς στις 26 Νοεμβρίου θα έχουμε νέα έκτακτη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι πλέον 28 έτσι λόγω Brexit, όπου η κυρία Μέι θα ενημερώσει τους ομολόγους της για ποια είναι πλέον η προκαταρκτική συμφωνία με το Brexit, τι θα συμβεί πλέον στην χώρα της Αγγλίας από τις 29 Μαρτίου του 19, που αρχίζει πλέον να μετρά αντίστροφα το Brexit στην Αγγλία. Οι κραδασμοί ήρθαν από τις παρετήσεις 4 υπουργών, ο ένας εκ των οποίων ήταν και ο υπουργός του Brexit, και γενικά και σήμερα οι βρετανικές εφημερίδες στο Λονδίνο κυκλοφόρησαν πρωτοσέλιδο ότι τρίζει θέση της κυρία Μέι. Θα δούμε λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε, πολύ μεγάλο γεγονός. Αυτό όσον αφορά το εξωτερικό, στη χώρα μας ήταν η χθεσινή συνάντηση του κυρίου Στουρνάρα με τους επικεφαλείς των 4 τιμικών τραπεζών. Τους παρουσίασε αυτό το σχέδιο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία σήμερα θυμίζω φτάνουν τα 84 δισεκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τελικά εάν θα το εγκρίνει έτσι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και κυρίως ο ESM, δηλαδή ο κύριος Ρέγκιν ουσιαστικά που έχει και το κλειδί του δανεισμού της χώρας. Όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Πάμε όμως να δούμε τις πρωινές μας κάρτες και αμέσως μετά να σας παρουσιάσω το σημερινό μας καλεσμένο. Βλέπετε λοιπόν θετικό το χθεσινό κλείσιμο σε Dow Jones, S&P 500 και στο χρηματιστήριο του Nasdaq. Ευρώ-δολάριο ενισχύεται το ευρωπαϊκό νόμισμα. Θυμίζω ότι χθες είχαμε μία κίνηση του ευρώ ισχυρότερη από το δολάριο. Συνεχίζεται και σήμερα το πρωί 1,1347 η ισοτιμία. Ευρώ-στερλίνα κλειδονίζεται βέβαια το βρετανικό νόμισμα. Έχει υποχωρήσει σημαντικά στις τελευταίες ημέρες λόγω των εξελίξεων στην Αγγλία. Αυτή την ώρα η ισοτιμία είναι στο 0,8858. Έχουμε μία υποχώρηση 0,14%. Ο Hang Seng υποχωρεί 0,56% στο Hong Kong, ενώ στο Nikkei στην Ιαπωνία, στο χρηματιστήριο της Ιαπωνίας, η πτώση αγγίζει το 0,57%. Η δεύτερη κάρτα θα μας δώσει την εικόνα σε διάφορα εμπορεύματα. Ξεκινάμε από το χρυσό. Έχει αναρχηθεί το συμβόλαιο παραγών του χρυσού στα 1216,10 δολάρια να ογκένει σχέτο οριακά 0,09 σχέση με χθες. Το αργό πετρέλαιο συνεχίζει για τέταρτη μέρα την ανωδική του πορεία. Έχουμε κάποιο θέμα. Ξαναβλέπουμε λοιπόν το αργό πετρέλαιο 56,91 δολάρια το βαρέλι. Το Brent στα 67,22 δολάρια το βαρέλι. Το δεκαετές ελληνικό ομόλογο παρουσιάζει μια μικρή αποκλιμάκωση, ωστόσο παραμένει σε μη επενδύσιμα επίπεδα. Βλέπετε 4,575% η απόδοση του δεκαετούς. Θυμίζω ότι έχει κάνει υψηλό έτος στις 8 Ιουνίου 4,86%. Το δεκαετές ελληνικό ομόλογο ενισχύεται σήμερα στο 3,5%, ενώ τη χρυσή λίρα Αγγλίας μπορείτε να την αγοράζετε πάντα από τα υποκαταστήματα της Τραπέζης Ελλάδος και της Τραπέζης Πυρίως στα 243,56 ευρώ και αν θέλετε να πουλήσετε η σημερινή τιμή πώληση είναι στα 293,90 ευρώ. Τελευταία κάρτα για σήμερα, το χθεσινό κλείσιμο στα 5 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, το Λονδίνο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις έκλεισε τελικά με κέρδη 0,60% FTSE 100. Ξεκινά τη σημερινή τελευταία συνεδρία της εβδομάδας από τις 7.038 μονάδες. Πτωτικά ο δείκτης IBEX 35 στη Μαδρίτη 0,36, πτωτικά ο CAC 40 στην πόλη του Φωτός πτώση 0,70, πτωτικά και ο ZETRA DAX 30 στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη 0,52%, μεγαλύτερες απώλειες για το Μιλάνο, ο FTSE MIB 40 έκλεισε με πτώση 0,90%, ξεκινά τη σημερινή συνεδρίαση από τις 18.905,36 μονάδες. Σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στα κεντρικά στούντιο του SBC στο Ηράκλειο της Αθήνας τον κύριο Γιάννη Ρεβίθη, πρόεδρο Ομοσπονδίας Κτηματομεσητών Ελλάδος. Κύριε Ρεβίθη, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά που αυτό το πρωινό το μοιράζεστε μαζί μας. Καλημέρα σε εσάς και στους εκλεκτούς τηλεθεατές σας και συγχαρητήρια για την εξαιρετική καθημερινή εκπομπή σας. Την παρακολουθούμε και την παρακολουθούν πάρα πολύ φίλοι μου. Να είστε καλά, κύριε Ρεβίθη. Ευχαριστώ θερμά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον κλάδο. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα φέτος? Μένουν βέβαια λιγότερο από 45 μέρες για να εκπνεύσει και το 2018. Είστε ευχαριστημένος? Περιμένετε περισσότερα πράγματα? Πού υπάρχουν τα θέματα για σας? Κοιτάξτε, οι διεθνές εξελίξεις όπως αυτή η χθεσινή με τις παρετήσεις των υπουργών της Βρετανικής κυβέρνησης φέρνει ανατροπές γενικά στη διεθνή οικονομική σκακέρα
και βλέπετε ότι τέτοιες εξελίξεις μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Παρακολουθούμε αυτές τις εξελίξεις και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι άνθρωποι της αγοράς, γιατί ξέρετε από αυτά εξαρτώνται πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι τα χρηματιστήρια, εκτός από τη διαφορά του νομίσματος στερλίνα με το ευρώ και το δολάριο, δεν είχαμε αναταραχές. Ναι. Άρα έχει καταλαγιάσει, αν θέλετε, το Brexit και θα έχει χρόνο μέχρι να οριμάσουν τα πράγματα. Έτσι δεν βλέπουμε προβλήματα εάν η Αγγλία δημιουργήσει προβλήματα στην οικονομική αγορά. Mm-hmm. Όσο αφορά την ελληνική αγορά, η ελληνική αγορά, παρότι παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, τα δύο τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι η χρηματοαγορά πάει λίγο καλύτερα. Μάλιστα. Και πάει λίγο καλύτερα γιατί. Γιατί, κύριε Ντόκα, είχαν τελματώσει τιμές. Mm-hmm. Έβρισκε στο κέντρο της Αθήνας, Αμπελόκηπου, στη ΣΥΟ, Μοναστηράκη, έβρισκε σε ένα διαμέρισμα, mm-hmm. 20 ετίας βέβαια, σε μια τιμή κάτω των 500 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδος, με 30-35 χιλιάδες. Mm-hmm. Μια ευρωπαϊκή λοιπόν πρωτεύουσα και μια πρωτεύουσα, αν θέλετε, με ιστορία, με φιλοξενία, με ασφάλεια, mm-hmm. ότι μπορούσε οποιοδήποτε να έρθει να αγοράσει ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και να βλέπει, αν μη τι άλλο, ή να μυρίζεται, να σφίζεται την Ακρόπολη, μόνο τον καιρό έτσι, και ασφαλή πόλη, ναι. με 35-40 χιλιάδες. Αυτό λοιπόν πολλοί ξένοι επενδυτές το εξέλαβαν σαν ευκαιρία και βγήκα κερδισμένοι. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν αυτά τα δύο τελευταία χρόνια άρχισε μία αύξηση των τιμών, διότι έχουμε και μία αύξηση των αγοροπολισιών. Θα μου πείτε ποιοι αγοράζουν. Ναι. Βεβαίως. Αγοράζουν και αγόραζαν οι ξένοι, mm-hmm. οι οποίοι ανακαίνιζαν αυτά τα διαμερίσματα και τα πουλούσαν σε ομοδιάτες τους ή τα ανίκιαζαν σε πολύ πολύ καλές τιμές. Mm-hmm. Η μόδα των ιστοσελίδων να βάζουν τα ακίνητά τους, είτε Έλληνες είτε ξένοι, προς ενοικίαση, ναι. με την ημέρα ή τη βδομάδα, ήταν, αν θέλετε, η αρχή του παγόβουνου, ώστε να υπάρχει μία λέλαπα αγοροπολισιών σε αυτόν τον τομέα. Mm-hmm. Και ξέρετε ότι ένα τέτοιο διαμέρισμα μπορεί να σου απέφερε 300-350 ευρώ το μήνα, αλλά με το να το ανακαινήσεις, mm-hmm. με το να βάλεις αυτές τις σελίδες και να το μισθώνεις με την ημέρα, αυτή η αξία ξεπερνούσε το ένα χιλιάρικο. Έτσι λοιπόν αυτή την ευκαιρία οι ξένοι την είδαν και άρχισαν δειλά-δειλά εδώ και δύο χρόνια και αγόραζαν. Αγοράζουν βέβαια μέχρι σήμερα και όχι μόνο απλά διαμέρισματα, αλλά ολόκληρες πολυκατοικίες, mm-hmm. τις οποίες τις ανακαινίζουν και ή τις πουλούν ή τις μισθώνουν. Παράλληλα όμως με αυτό το ενδιαφέρον αγοραστικό στην Αθήνα και βέβαια και σε άλλες πρωτεύουσες, είχαμε το νόμο περί της άδειας παραμονής για όσους μη κατοίκους ευρωπαϊκής κοινότητας αγοράζουν στη χώρα μας. Ναι. Δηλαδή τι έλεγε ο νόμος και τι λέει ο νόμος. Και δεν είναι βέβαια νόμος μόνο για την Ελλάδα, αλλά την έχουν υιοθετήσει 7-8 ευρωπαϊκά κράτη, Πορτογαλία, Ισπανία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Αγγλία, mm-hmm. όπου όποιος κάτοικος μη ευρωπαϊκής κοινότητας αγοράσει ένα κίνητο στη χώρα την οποία έχει αγοράσει αυτό το κίνητο, παίρνει άδεια παραμονής για αυτούς mm-hmm. και την οικογένειά τους για 5 χρόνια. Ναι. Με αυτόματη ανανέωση, κύριε Ντόκα, αν κρατήσει αυτό το ακίνητο. Mm-hmm. Βέβαια, αναχώρα και η κάθε κυβέρνηση, το κάθε επιτολείο του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό το ποσό το ανεβοκατέβαζε. Ναι. Δηλαδή, στην Πορτογαλία είναι 400.000, στην mm-hmm. Ισπανία είναι 500.000, mm-hmm. στην Κύπρο που φαίνεται είναι 300.000. Ναι. Η Ελλάδα έβαλε τον πήχη στις 250.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία 4 χρόνια mm-hmm. είδαμε ότι μια μεγάλη αύξηση, μια ραγδαία αύξηση από τέτοιες αγοροπολισίες συντελούνται και συνετελέστησαν στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει το 2008 να κλείσει με περίπου τέτοιες αγορές άνω των 4.000 διαμερισμάτων. Ναι. Αυτό λοιπόν φέρνει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην ελληνική αγορά. Αυτά λοιπόν τα παίρνει έμεσα με φόρους το κράτος, mm-hmm. τα παίρνουν οι ιδιοκτήτες που πουλούν το ακίνητο, τα παίρνουν αυτοί που εμπλέκονται σε αυτή την αγορά με σύνθεση, βολογράφη, μηχανική και βέβαια τα παίρνουν εταιρείες οι οποίες ανακαιρίζουν αυτά τα διαμέρισματα. Ναι. Αυτή λοιπόν, αυτός ο νόμος έφερε πραγματικά πολλή δουλειά, μείωση ανεργίας και καλυτέρευσε, αν θέλετε, την αγορά ακινήτων. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί οι τιμές αυτών των ακινήτων, ιδιαίτερα στο κέντρο και στα νότια
της Αττικής, τα νότια παράλια της Αττικής, με αποτέλεσμα δύσκολα σήμερα βρίσκει κάποιο καλό διαμέρισμα σε καλή τιμή κάποιος, ναι. Και βέβαια εξακολουθούν οι τιμές και των ενοικίων και των πολλούμενων ακινήτων να είναι αυξητικές. Mm-hmm. Βέβαια, πιστεύω ότι αυτή η φρενίτιδα, θα έλεγα, με κάποιους ιδιοκτήτες να πουλήσουν τα ακίνητα πολύ ακριβά, πιστεύω ότι θα παγώσει την αγορά, διότι κάποιοι ιδιοκτήτες ζητούν αρκετά, ναι, ακριβά. Έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές. Δηλαδή, από εκεί που ζητάνε στην Αθήνα 500 ευρώ, ναι, βλέπετε και ζητάνε πάνω από 1.000-1.200 ευρώ, ναι, για ένα ακίνητο 40 ετών. Ναι. Το οποίο αυτό δεν πρόκειται να πουληθεί, κύριε Ντόκα. Το ίδιο και στα νότια, όταν είχαμε τιμές γύρω στα 1.500-1.600 ευρώ, αρχίζουν τα νότια να ζητούν άνω των 2.000-2.500 ευρώ. Και αυτοί λοιπόν, όσοι ιδιοκτήτες ζητούν τέτοιες παράλογες τιμές, δεν θα τις βρουν. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχει διευθέτηση του νόμου, ειδικά για το Airbnb, ναι, αλλά και άλλες ιστοσελίδες, mm-hmm, από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, όπως έχει γίνει και σε άλλες χώρες, διότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίσει. Ναι. Φέρνει κακό στα ξενοδοχεία, έτσι, φέρνει κακό και διαμάχη στους ιδιοκτήτες πολυκατοικιών. Να πούμε ότι έχουμε Ντόκα, και την πρώτη δίκη 6 Δεκεμβρίου, το Αγίου Νικολάου. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί μια πολυκατοικία στην οποία έχει υπογραφεί μια σύσταση και έχει υπογραφεί ένας κανονισμός να νοικιάζει ο καθένας ανεξέλεγκτα τα κινητά του από διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν φασαρίες, σωστά, δημιουργούν προβλήματα κτλ. Για ένα-δύο βράδια και έτσι μπορούν να κάνουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή από όλους, ναι, τους ιδιοκτήτες πολυκατοικίας, αν μπορεί κάποιος να τον νοικιάζει με τη μέρα. Και βέβαια σε πολλές πρωτεύουσες διορθώθηκε ο νόμος περί ενοικιάσεων και λέει ότι για να νοικιάσει κάποιος ιδιοκτήτης το σπίτι του σε μια πολυκατοικία ή θα πρέπει να συνενέσουν όλοι οι ιδιοκτήτες ή νόμος δεν θα μπορούν να νοικιάζονται μεμονωμένα διαμερίσματα με την ημέρα. Και πρέπει όλη η πολυκατοικία, μια παλιά πολυκατοικία, να ανακαινίζεται, αν είναι πολλοί ιδιοκτήτες ή ένας, να το νοικιάζουν και έτσι να μην δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Άρα εκεί θα πατήσει, φαντάζομαι, και η απόφαση του δικαστηρίου, έτσι, που θα γίνει η δίκη σε 6 Δεκεμβρίου, κύριε Ρεβίθη. Συμφωνώ και βέβαια θα φέρουν. Θα έχουν δεδικασμένο πλέον από εκεί. Θα έχουν δεδικασμένο και είναι σίγουρο ότι θα φέρουν νομοθεσίες άλλων κρατών στη χώρα μας, ώστε να μην υπάρχει αυτή η φρενίτιδα, αν θέλετε, και αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν για αυτούς που νοικιάζουν με την ημέρα ή τη εβδομάδα τέτοιες κατοικίες. Ο κλάδος λοιπόν δείχνει ότι έχει συνέλθει, έχει αφήσει πίσω του τα δύσκολα χρόνια, κύριε Ρεβίθη, τουλάχιστον τελευταία διετία όπως μας λέτε. Έχει προοπτικές, πιστεύει, δηλαδή υπάρχουν πλέον περιοχές στην Ελλάδα οι οποίες πραγματικά έχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούν περαιτέρω και να προσελκύσουν και ξένους αλλά και Έλληνες συμπατριώτες μας που έχουν δυνατότητα την οικονομική να αγοράσουν ακίνητα. Ξέρετε, κύριε Ντόκα, η χώρα μας, και το ξέρετε πολύ καλά, είστε οικονομικός συντάκτης και δημοσιογράφος, ότι η Ελλάδα δεν έχει βαριά βιομηχανία. Ναι. Έχει μεσαία βιοτεχνία, δεν έχει τρομερό ρηχτό πλούτο και δεν έχει, αν θέλετε, μια οικονομία όπως έχουν άλλες οικονομίες που έχει βάσει τα προϊόντα της. Η οικονομία μας στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος πάνω το 30-35% και αυτό το βλέπουμε και το ΕΕ, από τον τουρισμό. Σωστά. Έτσι, η χώρα μας, όπως είπαμε και στην αρχή, προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες, κλιματολογικές συνθήκες, mm-hmm, προσφέρει άριστη φιλοξενία, γιατί η χώρα μας είναι φιλόξενη και οι Έλληνες είναι φιλόξενοι. Ασφάλεια, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Κούφια ώρα που τα λέμε, είναι μια χώρα ασφαλή, ναι, που δεν έχουμε δει τίποτα, ναι, από αυτά που βλέπουμε στα ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι λοιπόν δεν πάβει να συνεχίζει και να λέμε ότι η Ελλάδα, mm-hmm, είναι η Φλόριδα της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι ένας τουριστικός καλοκαιρινός προορισμός και όχι μόνο. Θα πρέπει να αναπτυχθεί και ο χειμερινός τουρισμός. Σωστά. Ναι, και πάσχουμε. Δηλαδή τώρα δεν επιτρέπεται η Αθήνα να μην έχει χειμερινό τουρισμό. Πρέπει να αναπτυχθεί ο συνεδριακός τουρισμός, ναι, ο ιαματικός τουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός. Ο θρησκευτικός τουρισμός, βεβαίως. Άρα λοιπόν πρέπει να δουλεύει τουριστικά η χώρα μας 12 μήνες. Σήμερα δουλεύει γύρω στους 6 μήνες. Ναι. Σαντορίνη μπορεί να έχει μια διάρκεια 9 μήνες, ναι, άλλα νησιά έχουν μια διάρκεια 4-5 μήνες. Αυτό λοιπόν έχει φέρει 30 εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα μας. Σωστά. Κάθε χρόνο κάνουμε ρεκόρ. Ευελπιστούμε στην καλύτερη ποιότητα των τουριστών αυτών και βέβαια και σε μεγαλύτερα χρηματικά ανά τουρίστα πακέτα. Και βέβαια πιστεύουμε ότι
πιστεύουμε ότι είναι σίγουρο ότι θα πηγαίνει όσο περνάει ο καιρός ακόμα καλύτερα η τουριστική αγορά. Ναι. Τι έχουμε όμως για την τουριστική αγορά? Όταν έχουμε αύξηση των τουριστών, τι έχουμε? Έχουμε καινούριες κατασκευές. Σωστά. Είτε αυτές είναι βίλες, είτε είναι τουριστικά θέατρα, είτε είναι μπαγκαλόους, είτε είναι ξενοδοχεία. Mm-hmm. Έχουμε αγορά από ξένους ή από συνεργασίες ελληνικών εταιριών με ξένες εταιρείες για αγορά οικοπαίδων με στόχο την ανάπτυξη τουριστικών θέατρων. Και βέβαια, μέσα από αυτό το πλέγμα το τουριστικό, δεν δουλεύουν αυτοί που έχουν τα ξενοδοχεία, αλλά δουλεύουν κατά 95% ελληνικές εταιρείες. Εταιρείες που συνδράμουν είτε στον κατασκευαστικό τομέα, ή στην παροχή, είτε στα υλικά τα οποία θέλουν αυτά τα τουριστικά θέατρα. Άρα, όπως βλέπετε, με την ανάπτυξη του τουρισμού, εκτός από δισεκατομμύρια ευρώ που έρχονται στη χώρα μας, μειώνεται η ανεργία και βέβαια, και αυτό είναι καλό, εμφανίζονται κέρδη και οι εταιρείες αλλά και οι μεμονωμένοι πολίτες μας, ώστε τα χρήματα να γυρνούν στην Ελλάδα και αυτός ο κύκλος των επενδύσεων να φέρνει κέρδη και στους Έλληνες και στις εταιρείες αλλά και φορολογίες στο κράτος. Κύριε Πρόεδρε, γίνεται μεγάλος λόγος και υπάρχει μεγάλη γκρίνια για το θέμα της φορολογίας. Νομίζω ότι είναι η ιερή αγελάδα το ακίνητο στην Ελλάδα από κάθε κυβέρνηση και δεν μιλάμε για τη σημερινή. Δυσβάστακτος ο ένφια. Βέβαια, ένα από αυτά που θα κάνει ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα πάμε σε μείωση του ένφια το 19. Χρειάζεται, πιστεύετε, και πόσο πρέπει να είναι η μείωση για να υπάρχει μια ανάσα στον χώρο του ακινήτου? Κοιτάξτε, το κακό έγινε με τις προγενέστερες κυβερνήσεις αλλά και με την και συνέχισε και η σημερινή κυβέρνηση, διότι υπήρχε μια μνημονιακή υποχρέωση ότι θα πρέπει να μπαίνουν στα ελληνικά ταμεία από το ένφια, δηλαδή από το φόρο ακινήτων, κάθε χρόνο ένας κεφαλικός χώρος περί τα 3 με 3,5 δις. Αυτό λοιπόν η μνημονική υποχρέωση έχει αναγκάσει, αν θέλετε, τη φοροδυτική ικανότητα των Ελλήνων, ειδικά των Ελλήνων ιδιοκτητών, να μην αντέχουν άλλο. Ναι. Είναι αυτό που λέμε θα σε τιμωρήσω, θα σου γράψω το σπίτι. έγινε σλόγγαν, αλλά είναι πραγματικότητα. Έτσι, έχει αυξηθεί κατά 300% κύριε Ντόκα, από κληρονόμους να μην μπορούν να αποδεχθούν τα ακίνητα που κληρονομούν και τα δίνουν στο κράτος. Δηλαδή αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Να κληρονομείς ένα ακίνητο, να μην μπορεί να πληρώσεις την εφορία που σου αντιστοιχεί και να τη δίνεις στο κράτος. Έχει αυτή η μεγάλη αύξηση, πιστεύω θα συνεχίσει, διότι οι αντικειμενικές αξίες και εντόκα δεν μειώθηκαν. Ναι. Πιστεύω ότι οι αντικειμενικές αξίες θα μειωθούν. Εκτός το φόρο μεταβίβασης που είναι σε ορικά επίπεδα του 3%, οι όλοι οι άλλοι έμεσοι φόροι, αλλά και οι φόροι κληρονομιών δωρεών και ειδικά ο ένφια είναι υπερβολικός και αυτό πρέπει να μειωθεί με τις αντικειμενικές αξίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξορδολογηθεί και πιστεύω ότι και οι δύο μονομάχοι και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ να μην το λένε σαν προεκλογική καμπάνια τη μείωση του φόρου, γιατί αν ακούσουμε ότι μειώνονται τα ποσοστά του ένφια και παράλληλα έχουμε αυξήσει των αντικειμενικών αξιών, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Μια τρύπα στο νερό. Με το θέμα των επαγγελματικών ακινήτων, επειδή είναι εγκλωβισμένα στις τράπεζες και έχουμε βέβαια και το κορυφαίο θέμα των ημερών με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπου μεγάλο κομμάτι είναι επαγγελματικά ακινήτα εκεί, τι πρέπει να γίνει? Έχουμε καθυστερήσει, κύριε Ρεβίθη, έπρεπε να αυτό να το επιταχύνει η κυβέρνηση, οι τράπεζες? Ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, εκτός από την καλυτέρευση στην κτηματαγορά που είχαμε για τα διαμερίσματα, για τα εξοχικά ακίνητα, τις εξοχικές κατοικίες μάλλον, τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά ακίνητα και κάποια μεμονωμένα καλά γραφεία σε εμπορικές περιοχές και καλά καταστήματα, πάλι σε εμπορικές περιοχές όπου πάντα αυτά τα καταστήματα είτε ύφεση είτε προβλήματα είτε σε καλό καιρό πάντα νοικιάζονται, τα προβλήματα των επαγγελματικών ροών είναι δραματική κατάστασή τους. Οι αποθήκες σήμερα στο Λεκανοπέδιο νοικιάζονται 2 με 2,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Οι πωλήσεις είναι κάτω από 500 ευρώ και αυτό μιλάμε για το Λεκανοπέδιο. Και οι πιστηριασμοί που γίνονται είναι άγωνοι, έτσι, σε πολλά τέτοια βιομηχανοστάσια, χρεοκοπημένων αυτό που βλέπουμε ότι το 90% των επαγγελματικών χώρων όταν βγαίνουν, και θα μιλήσουμε και για τους πληστηριασμούς και για τα κόκκινα δάνεια, όταν βγαίνουν προς πληστηριασμό δεν γίνονται άκαρποι, 90%, διότι όπως σας είπα υπάρχει μόνο η τουριστική αγορά. Δεν υπάρχει ανάπτυξη στη βιοτεχνία, δεν υπάρχει ανάπτυξη στο εμπόριο σε πρωτογενές, αν θέλετε, επίπεδο. Δεν υπάρχει ζήτηση
για αποθηκευτικούς χώρους, δεν υπάρχει ζήτηση για βιομηχανία, δεν υπάρχει ζήτηση για γενικά επαγγελματικούς χώρους και λίγο εκτός μια καλυτέρευση που έχει το λεκανοπέδιο ή εκτός Ελλάδος αυτοί οι επαγγελματικοί χώροι βρίσκονται στα ζήτητα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, όπως είπατε, να βγαίνουν στον πληστηριασμό και να μην τους παίρνει κανένας και να παραμένουν σε αυτή τη τραγική κατάσταση που είναι. Σωστά. Είστε από τους κορυφαίους επαγγελματίες στον χώρο και παρακολουθείτε και την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και θα ήθελα τώρα και την άποψή σας, κύριε Ρεβίθη, για αυτή τη μεγάλη αιμορραγία της χώρας, αυτή τη φυγή των νέων ανθρώπων. Μια χώρα που γυράσκει. Ήδη έχει βγει ένα στατιστικό ότι αν συνεχιστεί αυτό το δημογραφικό, η χώρα το 2081 ίσως σβήσει από το χάρτη, το παγκόσμιο χάρτη. Σας προβληματίζει και αν θα πρέπει η κυβέρνηση που θα προκύψει να κάνει κάποιες κινήσεις επ' αυτού, κύριε Ρεβίθη. Είναι τραγικό να βλέπουμε τους νέους ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες, αλλά και γενικά κορίτσια, αγόρια, να έχουν τελειώσει μια πολύ καλή σχολή, να έχουν προτεύσει και να έχουν πάρει τα καλύτερα και από την οικογένειά τους και από την εκπαίδευσή τους και να φεύγουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Εκτός από τη μεγάλη μεγάλη ανεργία, δεν μπορεί σήμερα ένας νέος ή μια νέα να ζήσει με 600-650 ευρώ. Πώς άλλωστε να κάνει οικογένεια, mm-hmm. πώς να συντηρήσει ένα σπίτι με αυτά τα λεφτά. Έτσι λοιπόν δυστυχώς πολλοί νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό και φεύγουν ακόμα, κύριε Ντόκα, στο εξωτερικό και αυτό, κατά τη γνώμη μου, εκτός από τα οικονομικά μέτρα που πρέπει να πάρουν οι μονομάχοι στις εκλογές, να είναι ένα μέτρο mm-hmm. αποφυγής τέτοιων νέων στη χώρα μας. Έτσι. Διότι χωρίς αυτό το δυναμικό, mm-hmm. Επιστημονικό και εργατικό δυναμικό που φεύγει στη χώρα μας, μία κοινωνία, μία χώρα δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Σωστά. Πρέπει να αναπτύξει όχι μόνο την τουριστική αγορά, αλλά πάρα πολλές αγορές. Πρέπει να δώσει κίνητρα, φορολογικά, έτσι. Στο νέο μας να κάτσει. Πρέπει να δώσει στις εταιρείες, mm-hmm. εκτός από κάποια premium που δίνει για το ΕΦΚΑ, ναι, ναι. Έτσι, να δώσει και κίνητρο διπλασιασμού ακόμα των μισθών ανά μήνα, ώστε αυτοί οι νέοι να κάτσουν εδώ, ναι. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ανάπτυξη, με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει κοινωνία και δεν θα έχουμε αυτή τη φυγή στο εξωτερικό αυτών των νέων. Σωστά. Τελευταία ερώτηση, κύριε Ρεβίθη, πριν σας αποδεσμεύσω. Έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική χρονιά. Έτσι θέλουμε, δεν θέλουμε. Σε 10 μήνες από τώρα θα έχουμε εκλογές, είτε κανονικά είτε πρόωρες. Αυτό θα επηρεάσει τον κλάδο, πιστεύετε, των ακινήτων? Υπάρχει κάποιο φρενάρισμα, το διαπιστώνετε, ή θεωρείτε ότι αυτό είναι ανεξάρτητο? Κάποιος που θέλει να αγοράσει ακινήτα θα αγοράσει εφόσον βρει σε καλή τιμή ευκαιρία? Κοιτάξτε, όταν έχουμε εκλογές και ιδιαίτερα σε χώρες όπου έχουμε οικονομικά προβλήματα, γιατί η χώρα μας δεν έχει ξεφύγει από τον κυκαιώνα αυτών των οικονομικών προβλημάτων, σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα που θα το περιμένουμε πολύ. Σίγουρα παγώνει η αγορά για κάποιους μήνες και από τους ξένους και από τους Έλληνες, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα βγει, αν θα βγει, αν θα έχουμε συγκυβερνήσεις, ναι. αν θα έχουμε ανακατατάξεις, βέβαια. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν παγώνει η αγορά και αυτά οι εξελίξεις πρέπει να γίνονται γρήγορα. Βέβαια, εσείς τα έχετε ζήσει χρόνια αυτά. Τα έχουμε ζήσει χρόνια και τα έχουμε δει. Έχετε μάθει να επιβιώνετε με αυτές τις καταστάσεις. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί και από αυτή την κυβέρνηση, αλλά και όποια κυβέρνηση έρθει στο τιμόνι, είναι οι πληστηριασμοί και τα κόκκινα δάνεια. Σωστά. Είδαμε ότι ακούσαμε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ότι πρέπει να βρεθεί μία λύση για τα κόκκινα δάνεια, διότι έτσι θα εξορθολογιστεί και η αγορά. Mm-hmm. Δεν μπορούν λοιπόν χιλιάδες δανειολήπτες μας που έπεσαν στην παγίδα είτε του ελβετικού φράγκου, έτσι. Είτε της ανεργίας, είτε της πτώσης χρηματαγοράς, έχουν αγοράσει ένα κίνητο σε μια τιμή η οποία σήμερα είναι το 50% έτσι. Κάτω, να μπορούν να πουλήσουν την τιμή που το έχουν αγοράσει. Σωστό. Θέλουν κάποια βοήθεια, οπωσδήποτε. Και δεν είναι και σωστό αυτά τα δάνεια να τα παίρνουν τα φαντ, τα οποία ενώ οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να τα δώσουν στο δανειολήπτη με 50% έκπτωση, τα δίνουν σε αυτούς με 70%. Ακριβώς. Αλλά εκεί πρέπει να υπάρχει ένας σωστός εξορθολογισμός αυτής της αγοράς. Και βέβαια, αυτή η λέλαπα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, τα οποία κάποια βρίσκουν το δρόμο τους, κάποια δεν βρίσκουν το δρόμο τους, θα πρέπει να υπάρχει μία νομοθεσία, μία διευθέτηση και των κόκκινων δανείων και των πληστηριασμών, ώστε να κινείται ομαλά η κτηματαγορά χωρίς ανακατατάξεις και προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Ρεβίθη, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας, καλή συνέχεια και θα χρόνω να τα ξαναπούμε πάλι και κοντά στα Χριστούγεννα για να κάνουμε και μια ανασκόπηση της χρονιάς. Αυτό που θέλω να πω στους εκλεκτούς τηλεθεατές σας, να αποτείνονται σε νόμιμα
κτηματομεστικά γραφεία, να ζητούν την ταυτότητά τους ότι είναι νόμιμοι αυτοί οι κτηματομεσίτες. Όταν πάνε να κάνουν μια αγοροπολισία, πάντα να έχουν το μηχανικό, το δικηγόρο, το συμβολογράφο, ώστε να μην την πατούν, να μην δουν καμία προκαταβολή σε διάφορους παράνομους μεσίτες και βέβαια να αποτείνονται σε όλο το φάσμα των ανθρώπων που εμπλέκονται για μια αγοροπολισία, για να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά περίπου από τώρα. Μέσα στα μπετά τα σίδερα είναι σκουριασμένα και αποκολλημένα από τον μπετό. Mm-hmm. Και εδώ θέλω να προκαλέσω όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι απέναντι της πολιτείας και των πολιτών. Καθηγητές πολυτεχνείων, σεισμολόγους, το ίδιο το κράτος. Ναι. Γιατί δεν λένε την αλήθεια στον κόσμο? Γιατί επενδύουν αυτή τη στιγμή οι ανύποπτοι πολίτες σε ακίνητα που χτυπάω ξύλο, λένε στην Αρκαδία την πατρίδα μου. Ναι. Αν είχαμε ένα σεισμό στην Αθήνα τύπου Ζακίνθου, τι θα γινόταν με αυτά τα ακίνητα? Ναι. Βγαίνουν ορισμένοι σεισμολόγοι, καθηγητές και λένε μεγάλος ο σεισμός, πω ευτυχώς. Τι θα πει ευτυχώς? Πού επενδύουμε? Ένα ΕΣΠΑ να αλλάζουμε αλουμίνια σε αυτά τα ερείπια. Ναι. Όταν θα έπρεπε να έχουμε ένα ΕΣΠΑ αντισεισμικής αναβάθμισης έστω και των παλαιών κτηρίων. Ναι. Τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος. Τι έγιναν αυτά που βαφτιστήκανε κόκκινα με το μεγάλο σεισμό του 99? Ας πάρει κάποιος υπεύθυνος. Ναι. Ναι, δεν θέση πάνω σε αυτό. Δεν, έχουμε δεν είναι δυνατόν κατά διαστήματα να βγαίνουν διάφοροι οι οποίοι έχουν γνώση και ναι, να λένε από όλα αυτά τα οποία είχαν χαρακτηριστεί κόκκινα δημοσίου, επαναλαμβάνω, συμφέροντος, σχολεία, ναι, ναι, νοσοκομεία σωστά, κλπ. Σωστά. Ένα μικρό μέρος, λέει, επισκευάστηκε ή υποστηρίχθηκε αντισεισμικά. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Η δεν υπάρχει σωτηρία πάντως στη χώρα χωρίς οικοδομική δραστηριότητα. Αυτό. Η πρόσφατη κατάρρευση της γέφυρας στην Καβάλα είναι ένα καμπανάκι ή ήταν τυχαίο γεγονός, πιστεύετε? Τον τελευταίο καιρό βλέπω κι εγώ, όπως και εσείς, διαφόρους οι οποίοι έχουν θέσεις υπεύθυνες και ναι, λένε ότι οι υποδομές στη χώρα δεν έχουν ποτέ συντηρηθεί. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Μα το ξέρουμε όλοι ότι δεν έχουν συντηρηθεί. Τώρα έχουν και μια αιτιολογία λόγω της κρίσης. 10 χρόνια σε βαθιά κρίση η χώρα. Ναι. Ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ή να δαπανίσει χρήματα που δεν υπάρχουν mm-hmm. σε συντήρηση υποδομών. Και όμως θα ήταν το πρώτο που θα έπρεπε όλοι μαζί να συνεισφέρουμε για να γίνει. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο να πηγαίνετε στο σπίτι σας και να πέσει η γέφυρα και να σκοτωθείτε. Βέβαια. Ή, όπως είπα πριν, το ένα και νοσοκομείο. Στην Ιταλία, βέβαια, έτσι, στη γέφυρα Μοράντι, στη Γένοβα. Αυτό έπεσε. Πρέπει να είναι μάθημα για μας. Ναι. Για όλους τους λαούς. Αλλά για μας αυτή τη ναι, στιγμή που περνάμε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι, γιατί έχουν αλλάξει και κλιματολογικές συνθήκες και μπορούν να επηρεάσουν. Μα πούμε, όλα τα κτίρια... είναι εις βάρος του παλιού ακινήτου. Mm-hmm. Όταν η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη έζησε μεγάλους σεισμούς το 81, ναι, το 99. Όλοι οι υπεύθυνοι είπαν να αναβαθμίσουμε αμέσως το αντισεισμικό και τα καινούργια κτίρια να χτίζονται πλέον με αντοχές σε αυτά τα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Και έγινε αυτό. Mm-hmm. Και το 81 αναθεωρήθηκε το αντισεισμικό και από το 85 έχουμε νέο αντισεισμικό. Ο σεισμός της Παρίνθας έδωσε νέα στοιχεία όμως που ήταν αδιανόητο να τα σκεφτούν ότι μπορούσε η Αττική να προσβηθεί από ένα τέτοιο, με τέτοια χαρακτηριστικά σεισμό. Και αναβαθμίστηκε πάλι το αντισεισμικό και θεωρείται ότι τα κτίρια που γίνονται μετά το 2002 είναι απόρριτα φρούρια. Ναι. Αλλά το 75% του κτηριακού δυναμικού που είναι παλιό, ναι, τι θα γίνει, και όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή αλλάζουμε πόρτες, ναι, και ντουλάπια, ναι, ναι, κουζίνας, ναι, και πλακάκια. Σε ένα πιθανόν ερείπιο σπίτι το οποίο θα έχει πρόβλημα. Αφήστε που κάνουμε και θερμοπρόσωψη. Ναι, και αυτό είναι η νέα μόδα τώρα. Ναι. Όλα μας έλειπαν, η θερμοπρόσωψη σε ένα κτίριο τέτοιο μας έλειπε. Σωστά. Υπάρχουν κάποια μηνύματα για εσάς από την κυβέρνηση που λέει ότι θα ασχοληθεί με τον κλάδο? Είναι η φορολογία, πιστεύετε, που δεν επιτρέπει να δώσει σημάδια κάποια κίνητρα, κύριε Πρόεδρε? Ακούστε, μηνύματα σοβαρά δεν έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις της ύφεσης και της πτώχευσης. Μάλιστα. Να μιλήσω από το 99 και έπειτα να μην πάω μέχρι το 6 που μας εφήρμοσε ο κύριος Αλογοσκούφης στο ΦΠΑ, ναι, χωρίς να ξέρουν ποιες θα είναι οι παράπλευρες απώλειες πλέον στο εισόδημα, στην αδυναμία πλέον επένδυσης,
στο μεγάλο κόστος κατασκευής με 24% φόρο μεταβίβασης για να αγοράσετε ένα κίνητο. Έρχεται ο ξένος στην Ελλάδα και θέλει να αγοράσει ένα κίνητο 200.000 και πρέπει να πληρώσει 50.000 ΦΠΑ. Να. Λέτε για τη χρυσή βίζα, έτσι, αυτή που έχει γίνει και τη μόδα. Είναι κάποιοι επενδυτές που έμειναν και τα τελευταία χρόνια κάνουν κάποιες επενδύσεις. Όχι πολλοί. 3.000 επενδυτές είναι αυτοί σε 5-6 χρόνια. Αλλά ήταν μια ένεση. Ένα δισεκατομμύριο ήταν ο τζίρος. Όταν το 2005 μπορεί ο τζίρος να ήταν 40 δισεκατομμύρια από την οικοδομή. Πάντως αυτή η κατάσταση είναι τόσο θολή που δεν επιτρέπει και στον επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει γιατί. Έτυχε έναν νοικοκύρης και έχει κάποια χρήματα. Ακριβώς, και θέλει να χτίσει ένα κτίριο. Με όλη αυτή την φορολογική επιδρομή, ο επιχειρηματίας δεν τολμά να πει θα ξεκινήσω στην πατρίδα μου να επενδύσω τα χρήματά μου. Σωστά. Βλέπουμε όμως να υπάρχει μια κινητικότητα. Μιλάω για την Αθήνα πλέον με την ανέγερση και την ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτό είναι τώρα λόγω του τουρισμού, είναι παροδικό φαινόμενο. Ακούστε, τα στοιχεία στα καλά νησιά, Σαντορίνη, Μύκονο, οι μπετονιέρες δουλεύουν, κύριε Πρόεδρε. Στα καλά νησιά ενώ. Σαντορίνη, Μύκονος είναι ξεχωριστά κράτη πλέον στην Ελλάδα. Διότι είναι πρόταση παγκόσμια και αποδέκτες παγκόσμιοι πελάτες. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Μιλάμε για την Αθήνα όμως, η οποία τα τελευταία χρόνια έδωσε μία άνοδο τουριστικής ροής πολύ μεγάλη, που αυτομάτως γίνονται επενδύσεις και από αυτούς που έχουν ξενοδοχεία και από νέους επιχειρηματίες που θέλουν να εμπλακούν με τον κλάδο. Και πράγματι έχουν χτιστεί και χτίζονται ή τέλος πάντων επισκευάζονται κτίρια τα οποία δεν ήταν για αυτό το σκοπό και μετατρέπονται σε ξενοδοχεία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτή η επένδυση είναι καλή και θα αποφέρει κάποια έσοδα σε χρήματα τα οποία ήταν χωρίς έσοδα. Αλλά θα πρέπει να γίνονται για αυτά με περίσκεψη και να λάβουν υπόψη ότι και το ξενοδοχείο θέλει υποδομές πεντάστερου ξενοδοχείου, διότι καλό είναι η χώρα μας να στραφεί σε αυτούς τους πελάτες που αφήνουν χρήματα στη χώρα. Ναι, με διότι δημοτική επιφάνεια. Ακριβώς. Δεν μπορεί να έχουμε 32 εκατομμύρια τουρίστες και τα δισεκατομμύρια που εισπράττουμε να είναι λίγο παραπάνω από αυτά που εισπράταμε με 15 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι η εισρωή πλέον η τουριστική είναι χαμηλοεισοδηματιών που τα χρήματα, να τολμήσω να το πω, ίσως να μένουν και έξω τα περισσότερα μέσα από τα μεγάλα αυτά γραφεία. Σωστά, σωστά. Θέλουμε ξενοδοχεία καλά, με υποδομές, ακριβά ξενοδοχεία για πελάτες που έχουν βαλάντιο και θα έρθουν στην Ελλάδα, στη μοναδική χώρα στον κόσμο, σε κλίμα, πολιτιστική κληρονομιά και ήλιο και θάλασσα. Και ασφάλεια συγκριτικά και με τις άλλες χώρες. Και ασφάλεια. Αυτά που βλέπουμε. Αυτό το προϊόν λοιπόν δεν έχουμε καταφέρει να το πουλήσουμε όπως έπρεπε. Όπως έπρεπε. Θα έπρεπε τα ξενοδοχεία μας να είναι ξενοδοχεία για αυτό τον επενδυτή. Είναι αδιανόητο να λέμε ότι έχουμε στο Πορτοχέλι ένα ξενοδοχείο τέτοιο ή στη Χαλκιδική ή στην Αθήνα τρία ξενοδοχεία. Σωστά. Τώρα για εσάς το μεγαλύτερο αγκάθι του κλάδου ποιο είναι, δηλαδή η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές. Τι θα πρέπει να δει στο δικό σας κλάδο για να μπορέσετε να πάρετε λίγο μπροστά να υπάρξει ανάκαμψη, γιατί είναι αυτό που λέτε ουσιαστικά είναι και ο κορυφαίος κλάδος που θα επανεκκινήσει πολλά επαγγέλματα, κύριε Καψιμάλη. Ένα είναι το σοβαρότερο θέμα αυτή τη στιγμή. ΦΠΑ. ΦΠΑ. Η αντιπολίτευση η σημερινή ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ότι θα αναστείλει το ΦΠΑ στην οικοδομή για 3 χρόνια. Το οποίο είναι 24%. 24%. Εγώ να πω από την εκπομπή σας στον Πρωθυπουργό της χώρας, είναι πρόκληση αυτό, κύριε Τσίπρα. Θα το εφαρμόσει η αντιπολίτευση, λέει. Και σας λέω ότι θα κινηθεί η βιομηχανία της οικοδομής άμεσα, όχι όπως το ξέραμε, παντός θα κινηθεί. Γιατί δεν το κάνετε κι εσείς από τώρα? Γιατί να χαθεί μια χρονιά? Μελετήστε το με τους υπουργούς σας, με τους συμβούλους σας, να δείτε, δεν χάνετε τίποτα, ωφέλη θα έχετε. Εάν πίσω υπάρχουν μεγάλοι παίχτες οι οποίοι αγοράζουν ή διακατέχουν, ακούστε τι θα σας πω, ακίνητα που απαλλάσσονται το ΦΠΑ, μην τους λαμβάνετε υπόψη. Να λάβετε υπόψη, απευθύνομαι στον κύριο Πρωθυπουργό, τους μεσαίους επιχειρηματίες, τους 14.000 επιχειρηματίες που είναι σε αδράνεια, που χτίζανε, όπως και ο Πρωθυπουργός έχει ανακοινώσει, ήταν μηχανικός, κατασκευαστής, οι γονείς του, και δώσαμε σπίτια σε όλους τους Έλληνες,
φθηνά και χωρίς να χρωστάνε σε τράπεζες. Αυτοί που χρωστάνε είναι οι επενδυτές του 2005 και έπειτα, του 2004 και έπειτα. Οι παλαιότεροι Έλληνες δεν χρωστάει κανείς. Που πήρανε πολύ ακριβά είναι τα σπίτια. Αυτοί οι οποίοι έπεσαν, να το πω έτσι, στην πρόκληση των τραπεζών, που όταν περνούσες έξω από την τράπεζα, σου δίνανε και 300.000 να αγοράσει ένα σπίτι χωρίς κανέναν έλεγχο. Ή σου δίνανε ένα καταναλωτικό δάνειο. Γιατί έγινε αυτό? Εγώ δεν βλέπω κανένας να έχει αποδώσει λογαριασμό και λόγο. Όχι, έχετε δίκιο. Κύριε Πρόεδρε, με τα κόκκινα δάνεια βλέπετε λύση? Γιατί είχαμε χθες και αυτή τη συνάντηση του κυρίου Στουρνάρα με τους τραπεζίτες. Έχουμε φτάσει πλέον στα 84 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για έναν τεράστιο για μένα επιθανάτιο ρόγχο της ελληνικής οικονομίας αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε όμως. Ναι. Τα 84 δισεκατομμύρια δεν είναι στεραστικά δάνεια. Όχι. Από αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια είναι βιοτεχνικά, βιομηχανικά που κατά τη γνώμη μου δύσκολα θα πάρουν πίσω οι τραπεζίτες. Και έχουν χρεοκοπήσει εταιρείες. Είναι... Και τι να τα κάνουν τα υπόστεγα στα ενόφυτα. Έχετε δίκιο. Οι αποθήκες, σαν οικόπεδο, σαν αποθήκες, δεν έχουν, ας πούμε, καμιά αξία. Ναι. Τα ακίνητα, οι τράπεζες, αν προσέξετε στους πληστηριασμούς που γίνονται, τα παίρνουν οι ίδιες. Mm-hmm. Γιατί προσδοκούν στις τιμές που τα παίρνουν αυτή τη στιγμή, mm-hmm. είναι υπερκαλυμμένες mm-hmm. και θα τα πουλήσουν οι ίδιες. Και έχουν ένα προνόμιο, αυτό που είπα πριν, να τα πουλήσουν με 3% γιατί θεωρούνται μεταχειρισμένα. Μάλιστα. Εδώ είναι ο πόλεμος τώρα. Να πουλήσουμε τα ακίνητα όσοι τα έχουμε με 3% και να πιέζουμε να μην καταργηθεί το ΦΠΑ για κάποια χρόνια mm-hmm. ή να πιέζουμε να παραμείνει το ΦΠΑ για να πουλάμε μόνο εμείς μονοπωλιακά οι τράπεζες που έχουμε τα ακίνητα αυτά ή μεγάλοι παίχτες που ακούω ότι έχουν πάρει 500.000 ακίνητα για να τα πουλήσουν χωρίς ΦΠΑ. Mm-hmm. Όλα δεν είπαμε να τα λέμε έξω από τα πόδια. Σωστά, σωστά, μα έτσι πρέπει. Πρέπει να τα λέμε. Αυτή έτσι. Είναι η κατάσταση. Από τη μεγάλη εμπειρία που έχετε τώρα, πώς τη βλέπετε αυτή με την ελληνική οικονομία? Έχουμε φύγει και έστω ημερολογιακά από τα μνημόνια 21 Αυγούστου, κύριε Πρόεδρε. Η αγορά δεν μπορεί να βγει να δανειστεί με κανονικούς όρους, άρα και λογικά δεν έχουμε βγει από μνημόνια. Έχουμε μπει σε προεκλογική τροχιά. Τι λέει σας η εμπειρία? Έχετε ζήσει πολλές τέτοιες χρονιές. Είστε ένας έμπειρος άνθρωπος. Ακούστε. Είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι και δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Δεν ξέρω γιατί όμως. Οι φόροι δεν καταβάλλονται πλέον. Ναι. Οι οφειλές προς το δημόσιο είναι 100 και πλέον δισεκατομμύρια. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας δεν έχει φοροδοτική ικανότητα. Και τις ρυθμίσεις, κύριε Καψιμάνη, ακριβώς. Δεν μπορεί να τις θα πρέπει καλύψει. Λοιπόν εδώ να βρεθεί λύση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η φοροεπιδρομή, διότι δεν οδηγεί πουθενά. Ναι. Το να λέμε ότι έχουμε ένα πλεόνασμα, αυτό που λέμε. Ναι. Αλλά από την άλλη, πλέον είμαστε το 4,6. Να μην μπορώ εγώ να πληρώσω τους φόρους έτσι. Που συνεχώς μου επιβάλλονται και που πληρώνω φόρους του 18, αλλά είναι και οι υπόλοιποι του 17 και οι υπόλοιποι του 16 και ισχύει για τον κάθε πολίτη αυτό. Mm-hmm. Πώς θα γίνει? Και ισχύει για τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Διότι ο πολίτης μπορεί να έχει κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ. Mm-hmm. Οι επιχειρήσεις που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ mm-hmm. και θα έρθουν και οι φετινοί φόροι. Και ακούστε ένα οξύμορο στις οικοδομικές επιχειρήσεις. Το εμπόρευμα που έχουμε προς πώληση και δεν μπορούμε να το πουλήσουμε, υπόκειται σε έμφυα. Φοβερό. Έχει ξαναγίνει πουθενά στον κόσμο εμπόρευμα του άτυχου, του επιχειρηματία που το έχει στο ράφι του. Ναι. Να φορολογείται με φόρο. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, είναι σαν αυτούς που κόβουν παροχή υπηρεσιών και δεν έχουν συμπάρξει ποτέ τα χρήματα και πρέπει να αποδώσουν το ΦΠΑ, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε για το εμπόρευμα. Ναι. Εμείς ζητάμε λοιπόν, πρώτον, θα πρέπει να μειωθεί πάρα πολύ ο φόρος επί του εμπορεύματός μας mm-hmm. που δεν διατίθεται. Mm-hmm. Να καταργηθεί η ανασταλή, ο ΦΠΑ στα ακίνητα, mm-hmm. τουλάχιστον μια πενταετή. Αν θέλουμε η χώρα να απασχολήσει και να μειώσει αυτό το 20% της ανεργίας, το οποίο θεωρείται ότι διότι δεν είναι... είναι και πλασματικό, είναι πλασματικό τώρα μεταξύ μας, έτσι. Όταν η απορρόφηση έχει γίνει σε μερικής απασχόλησης, που όλα τα στατιστικά μιλάνε ναι, για εκατοντάδες χιλιάδες mm-hmm. κόσμο που δουλεύει με 400 ευρώ. Οι άνθρωποι που εισπράττουν 400 ευρώ δεν προσφέρουν τίποτα στην εθνική οικονομία, ούτε mm-hmm. κατανάλωση μπορούν να κάνουν. Το πολύ πολύ να πληρώσουν τη ΔΕΗ, το νερό και ένα ενίκιο. Απλώς επιβιώνουν, ας πούμε, ότι βοηθάνε και στην επιβιώνουν με την βοήθεια των συγγενικών τους προσώπων. Ναι, βέβαια. Άρα αυτοί δεν βοηθάνε ουσιαστικά mm-hmm. στην εθνική οικονομία να ανακάμψει. Σας θλίβει αυτή η αιμορραγία σε νέους ανθρώπους που έχουν καταλήψει τη χώρα και συνεχίζεται και φαντάζομαι ότι εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Δεν πρόκειται να επιστρέψουν αν δεν ολοκληρωθεί ο επαγγελματικός τους βίος στην Ελλάδα. Με θλίβει γιατί στην οικογένειά μου. Είναι 5 παιδιά, οι 4 είναι μηχανικοί, ο ένας οικονομολόγος και μέσω αυτών,
μιλάω με δεκάδες παιδιά τις ηλικίες τους. Μάλιστα. Και στενοχωρία μα φάνταστα για αυτό που ζουν τα παιδιά σήμερα, ναι, και ειδικά ο μηχανικός, να φορολογείται με 100% του εισοδηματός του, ναι, και να μην έχει και απασχόληση. Ουσιαστικά η απασχόληση είναι ενεργειακά πιστοποιητικά, ναι, και διάφορες μικροπραγματογνωμοσύνες. Ναι, περιστασιακές τώρα δουλειές. Αυτό όμως δεν είναι το μέλλον. Mm-hmm. Και να ακούω κάθε λίγο ότι ο Νίκος έφυγε, ο Γιάννης έφυγε, φίλοι των παιδιών μου τώρα. Mm-hmm. Ναι, δεν γίνει αυτή η καλή εξέλιξη για τη χώρα. Το επιστημονικό δυναμικό να είναι στη Γερμανία, mm-hmm, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, εκεί να προσφέρει τις γνώσεις του, που είναι καταπληκτικές γνώσεις. Τα παιδιά μας έχουν κάνει καταπληκτικές σπουδές. Τα πολυτεχνία μας είναι από τα καλύτερα του κόσμου. Αλήθεια. Έχουν κάνει μεταπτυχιακές στο εξωτερικό. Μα τους προσλαμβάνουν αμέσως στο εξωτερικό. Κύριε φυσικά, είναι φυσικά, αυτό. Φυσικά. Έλληνες φοιτητές με πτυχίο. Είναι εργατικά τα παιδιά μας. Mm-hmm. Οι Έλληνες είναι εργατικοί και έξω είναι υπερεργατικοί. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ανακάμψει η χώρα και να σας πω κάτι. Αυτό το οικόπεδο, το καλύτερο, κάποτε γύρισα από ένα συνέδριο στην Αμερική, mm, και έκανα μια συνέντευξη τύπου και είπα, πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, η Ελλάδα είναι η Φλόριδα του κόσμου. Έτσι. Όχι η Φλόριδα της Ευρώπης που σας είχα πει κάποτε, mm, πιο πριν. Είναι η Φλόριδα του κόσμου. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν εμείς, εάν είχαμε ένα σοβαρό αριθμό ξένων, καλά συνταξιούχων, ναι, 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 ή αμοιβωμένων, να μένουν σε αυτό το καταπληκτικό κλίμα. Με παίρνουν πελάτες μου και φίλοι μου από το εξωτερικό. Και όταν τους λέω ότι μια χαρά είμαστε, 20 βαθμούς, 22, 25... Τρελαίνονται. Τρελαίνονται οι άνθρωποι στην, ναι, κυριολεξία. Όλοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά να επενδύσουν. Σε ποιες οργανωμένες δομήσεις να επενδύσουν. Σωστά. Και με τι φορολογία. Είπαμε και αυτή τη στιγμή να κάνουμε ένα χωριό. Έχετε πάει ποτέ στη Δημητσάνα? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, στη Δημητσάνα έχω ένα project για 230 σπίτια. Ναι. Με τι κίνητρο να κάνω εγώ 230 σπίτια στη Δημητσάνα? Έχω αγοράσει τη γη. Ναι, τώρα βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα μπορεί να βρει. Με ΦΠΑ, ναι, όταν θα λέω το σπίτι κάνει 150.000 και πρέπει να πληρώσει 50.000 για ΦΠΑ. Σωστά. Με τι κίνητρα άλλα φορολογικά να επενδύσει κάποιος στη Δημητσάνα, βέβαια, και να του πει έμφυα 5.000 το χρόνο για το σπίτι αυτό? Ναι, ναι. Και όμως η Δημητσάνα, που θα έπρεπε να είναι ο πρώτος ιστορικός προορισμός, βέβαια, στην Ελλάδα, το Ναύπλιο και η Δημητσάνα. Ακριβώς. Ιστορική, θα έπρεπε το Σαββατοκύριακο να έχει 10.000 κόσμο, βέβαια, μόνο να βλέπει τα κτίρια. Να πλημμυρίζει. Πήγα, βέβαια, κάποτε τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και έμεινε άφωνος. Να. Μου λέει, είναι αδιανόητο να αφήνετε αυτούς τους ορεινούς όγκους με αυτή την ιστορικότητα, ναι, ας πούμε. Και το κλίμα και τι λέτε τώρα. Και αυτό το κτηριακό όγκο, ναι, ναι, που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Σωστά. Δηλαδή πετρόχτιστα σπίτια και ραμοσκεπή. Σωστά, ναι. Με γκαλντερίμια κλπ. Πανέμορφα, πανέμορφα. Και το έχετε, λέει, ανεκμετάλλευτο. Το Τολέντο δεν, ναι, ήταν τίποτα, λέει, μπροστά σε αυτό που βλέπω, ναι, εδώ, Στεμνίτσα, Δημητσάνα κλπ. Και το αναπτύξανε και έχει γίνει πόλος προορισμού χειμώνα, καλοκαίρι για όλους τους Ευρωπαίους. Σωστά. Έχετε πάει ποτέ στην Νίκαια? Στην Κιανία Ακτή. Έχω πάει και εκεί. Ναι, λόγω ρεπορτάζ. Είστε κοσμογυρημένοι. Εντάξει, λοιπόν, λόγω επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Η Ελλάδα, ναι, ναι, δεν συγκρίνεται με αυτά τα, όχι, μέρη. Όχι, βέβαια. Καμία σχέση. Όπου να πας στην Ελλάδα, ναι, η, ναι, ναι, θάλασσα η ελληνική δεν μπορεί να συγκριθεί με τη θάλασσα τώρα των Κανών και της, ναι, Μύκειας. Μην τους κατηγορούμε, αλλά είναι αστείο. Είναι αστείο. Πράγματα, ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά που και εγώ ήσασταν μαζί. Ευχαριστώ. Θα για την ευκαιρία. Σας καλέσω πάλι να τα ξαναπούμε, να έχουμε ίσως και καλύτερα νέα. Ξέρω ότι είστε δυναμικός, ξέρω ότι πάντα υπερασπίζετε τον κλάδο και... Κοιτάξτε, παρότι μεγάλωσα... Δεν έχετε μεγάλωση. Μεγάλωσε και η οικογένειά μου με τους γαμπρούς μου και έτσι, επειδή έχουμε κάνει κάποιες επενδύσεις, ναι, προσπαθώ να διατηρηθώ ενεργός επιχειρηματίας, έτσι, προς όφελος δηλαδή και των δικών μας συμφερόντων, αλλά πάνω απ' όλα της χώρας. Σωστά, έτσι πρέπει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε το επόμενο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 11 ή αν προτιμάτε 27 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι. Παρακολουθείτε πάντα την εκπομπή Day to Day από το SBC μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Τηλεοπτικού Σταθμού Attica TV και πάμε να δούμε τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις που έχουν προκύψει.
με τη βοήθεια της Μαρίας Χατζησταυρίδη τηλεφωνικά. Συνδυόμαστε με τη Μαρία. Μαρία, καλημέρα, σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Η Frigo Glass σημειώνει αύξηση στις πωλήσεις τόσο του τρίτου τριμήνου όσο και του εννεαμήνου, ανακοίνωσε σήμερα, με τον όμιλο να καταγράφει ταυτόχρονα αυξημένα EBITDA. Η ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις πολυετής διαπραγματεύσεις και αλλεπάλληλες παρατάσεις, έχει δώσει εντολή για να σβήσει ο διακόπτης του ρεύματος στη Χαλιβουργική. Πίσω από την εντολή για διακοπή της παροχής ρεύματος που ακόμη δεν έχει εκτελεστεί, με υπαιτιότητα του ΑΔΜΙΕ, βρίσκεται ο τετραπλασιασμός του χρέους της ιστορικής βιομηχανίας, που έχει ξεπεράσει τα 31 εκατομμύρια ευρώ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επίσης και ο σχεδιασμός της διοίκησης του ομίλου ΟΤΕ να εισέλθει σε νέες αγορές, με αιχμή αρχικά την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών μέσω της Cosmote Insurance και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της Cosmote Payments. Επίσης, το πράσινο φως στην εξυγίανση των ναυπηγείων στο νεόριο της Σύρου από την ΟΝΕΚ άναψε χθες, Πέμπτη, το πρωτοδικείο Σύρου με την απόφασή του. Στην αγορά της Ισπανίας επεκτείνονται τα ICOS Resorts. Τα φτερά τους για την ισπανική αγορά άνοιξαν τα συγκεκριμένα resorts, καθώς ανακοινώθηκε ότι ξεκινάει η ολική ανακατασκευή τους, το οποίο αποτελεί το πρώτο πολυτελές resort του ομίλου Σάνι 20 στην Ιβηρική. Ανέστη. Μάλιστα. Μαρία Χατζησταυρίδη, ευχαριστώ θερμά για τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις. Ακούσατε και η Frigo Glass για τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως το θέμα της Χαλιβουργικής οικογένειας του ομίλου Αγγελόπουλου, όπου τα πράγματα δυστυχώς όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά γενικά για τον κλάδο Χαλιβουργίας δεν είναι ευχάριστα. Σε αυτό το σημείο έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Αλωνισιώτη, τον αναλυτή διεθνών αγορών, στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού της Παρασκευής με τον κύριο Αλωνισιώτη. Κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα, εφόσον μας το επιτρέπουν οι συνθήκες, θα είναι μαζί μας. Καθώς, Χρήστο, καλώς ήρθες και σήμερα. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, είσαι ο άνθρωπος που περιμένουμε, γιατί οι κραδασμοί ξεκίνησαν στις αγορές νομισμάτων λόγω Brexit. Είχε μια δύσκολη μέρα χθες η κυρία May. Είδε 4 υπουργούς να παρετούνται, είδε μια στερλίνα να βυθίζεται. Τι λένε οι εκτιμήσεις σου, τι βλέπεις να γίνεται? Και βέβαια να πούμε ότι 26 Νοεμβρίου, έκτακτη σύνοδο κορυφής των 27 πλέον αντί 28 ηγετών της ΕΕ, όπου θα δούμε εκεί η κυρία May τι θα ενημερώσει τους ομολόγους της. Η αλήθεια είναι ότι μετά τα όσα δύσκολα είχαμε μέχρι τώρα το 2018 με τον Τραμπ και την πολιτική για, για τους εμπορικούς δασμούς και τα σχετικά, το Brexit είναι το δεύτερο, ίσως και τώρα από εδώ και πέρα το πρώτο πιο βαρύ πλέον θέμα που έχουμε. Τα κυριαρχείς, λες, Χριστό. Και ακριβώς, και τόσο οι πιέσεις της Τερλίνα, όσο κυρίως και αυτά που συνέβησαν χθες με τη May, με τις παραιτήσεις των υπουργών της και τα σχετικά, αλλά και αυτά που θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής, δείχνουν ότι τελικά όλο αυτό το θέμα με τον Brexit δεν είναι απλό και δεν θα γίνει και απλό όσο πάμε προς. Προς το μέλλον. Για την ώρα, αυτό που οι αγορές προσπαθούν να αποτιμήσουν είναι μια πλήρη εξέλιξη του πώς θα γίνει όσο υπάρχει και μια μεταβατική περίοδος μέχρι το 2020 για το πώς ακριβώς η Αγγλία θα χωρίσει από την Ευρώπη. Υπάρχει μια μάχη μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για το ποιες από αυτές θα καταφέρουν να κερδίσουν το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών που θα αποχωρήσουν από την Αγγλία για να πάνε καπαλού. Είναι προφανές, άσχετα με το τι γράφεται αυτή τη στιγμή στα μίντια, ότι οι Ιρλανδοί είναι αυτοί που φαίνεται να είναι η χώρα που θα κερδίσουν τα πιο πολλά από αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή βλέπουν μεταφορά στο Δουβλίνο, έτσι, πολλών χρηματοπιστωτικών εταιριών. Ακριβώς. Ήδη το Δουβλίνο αποτελεί κάποιο είδους hub αμερικανικών μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων και όχι μόνο, και τεχνολογικών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Ιρλανδία έχει όλες τις υποδομές οι οποίες χρειάζονται. Είναι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ κοντινά στοιχεία και φορολογικά και νομοθετικά με την Αγγλία. Επομένως, θεωρώ ότι το πρώτο μεγάλο κύμα φυγής θα πάει προς την Ιρλανδία και δύσκολα θα δούμε άλλες χώρες να κερδίζουν πολύ σημαντικά ποσά. Σίγουρα κάποιες άλλες χώρες όπως η Φραγκφούρτ και το Παρίσι θα κερδίσουν, αλλά όχι όσο πιστεύω θα κερδίσει η Ιρλανδία. Οπότε, κάτι καλό που προκύπτει από εδώ είναι ότι σε ευρωπαϊκό έδαφος οι Ιρλανδοί μπορεί να έχουν καταφέρει ένα θαύμα, αλλά με αυτό που γίνεται με την Αγγλία, τα επόμενα χρόνια η ανάπτυξή του θα τρέξει ακόμα περισσότερο, διότι θα δεχθούν όλη αυτή την όθηση των επιχειρήσεων, των στελεχών και του. Και των χρημάτων που θα φύγουν από την Αγγλία για το Λονδίνο. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε, μαζί με τη Σύνοδο Κορυφής και μαζί με τις άλλες εσωτερικές εξελίξεις στο Λονδίνο, πώς αυτό το πράγμα πλέον θα μπορέσει να διαχειριστεί από κάθε πλευρά. Και γιατί πιστεύω ότι αν και έχει λυθεί ένα μεγάλο θέμα, δεν ξέρουμε και ακόμα κανείς δεν μπορεί να πει αν στο τέλος θα προχωρήσουν έτσι όπως αποφασίσανε, ή αν θα έχουμε κάποιες αλλαγές στη Βρετανική πολιτική και θα δούμε κάποια βήματα πίσω όσο διαρκεί αυτή η μεταβατική περίοδος. Δεν βλέπεις δηλαδή επιστροφή ή νέο δημοψήφισμα για να αλλάξει
η γνώμη του βρετανικού λαού. Θεωρείς ότι είναι de facto δεδομένο ότι η Αγγλία πρέπει να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Χριστόλου? Νομίζω ότι είναι η λυμένη απόφαση και πολιτικά, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά κανείς πλέον δεν θέλει ένα δεύτερο δημοψήφισμα, όσο και αν δείχνουν οι μέχρι τώρα δημοσιοποιήσεις ότι το αποτέλεσμα θα ήταν τελείως διαφορετικό. Για την ώρα φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να αφήσουν όλη αυτή την ιστορία να ξεδιπλωθεί ως ένα βαθμό και να δουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε πρώτη φάση για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι σίγουρο ότι η Αγγλία έχει κάνει ήδη κάποιες συμμαχίες, τις οποίες θα αρχίσουμε από εδώ και στο εξής να βλέπουμε στο προσκήνιο τους επόμενους μήνες και κυρίως το 2019. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη όσον αφορά τους παράγοντες που θα μας επηρεάσουν για το 2019 όσον αφορά τις παγκόσμιες αγορές. Η πτώση της στερλίνας, πιστεύεις ότι θα καλυφθούν αυτές οι απώλειες στο επόμενο διάστημα, θα ισορροπήσει το βρετανικό νόμισμα ή όσο υπάρχουν αυτές οι αναταράξεις θα βλέπουμε να χάνει έδαφος έναντι του ευρώ και του δολαρίου? Σίγουρα η μεταβλητότητα θα παραμείνει αυξημένη και για τους επόμενους μήνες. Είναι μια εμφανής προσπάθεια παρόλα αυτά πάντως ότι η στερλίνα διατηρείται αρκετά υψηλά από τα επίπεδα που βρέθηκε όταν έγινε το δημοψήφισμα και αποφασίστηκε ότι οι Βρετανοί θέλουν Brexit. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα είναι πάρα πολύ θολά τα νερά και το βρετανικό νόμισμα σίγουρα θα χάσει κάποιους πόντους στο επόμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά την ισχύ του ως νόμισμα συγκριτικά τόσο με το ευρώ όσο και με το δολάριο. Κυρίως όμως με το ευρώ. Το δολάριο είναι ένα γενικότερο θέμα, το έχουμε ξαναεξηγήσει. Θεωρώ ότι αν υπάρξει μια γενική αποστροφή των επενδυτών προς το δολάριο, αυτό θα φέρει σίγουρα σε υψηλότερα επίπεδα στερλίνα. Όμως, σε γενικές γραμμές, αναμένουμε ένα γενικά αδύναμο νόμισμα, το οποίο θα εξυπηρετήσει κάποιους αρχικούς σκοπούς της Βρετανίας. Όμως, στη συνέχεια, έχουμε ξαναπεί ότι αναμένουμε ισχυρότατες ροές κεφαλαίων προς τη Βρετανία, κυρίως από κινέζικες πλευρές. Οπότε, αυτό σε κάποια στιγμή θα είναι μια σημαντική στήριξη για το νόμισμα. Ωραία. Πάμε τώρα στο θέμα Τραμπ, ο οποίος είναι έτσι κι αλλιώς ο παγκόσμιος παίχτης. Μέσα στην εβδομάδα που ολοκληρώνεται, Χρήστο Αλονισιώτη, αναφέρθηκε σε ίσως νέους δασμούς αυτή τη φορά στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας κατά 25%. Και βέβαια επιτέθηκε κατά του ΟΠΕΚ και της Σαουδικής Αραβίας, γιατί προχωράνε σε μία αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, με αποτέλεσμα να δούμε και τις τιμές. Τι βλέπεις πίσω από αυτές τις αποφάσεις Τραμπ? Λέγαμε την προηγούμενη Παρασκευή ότι όλη αυτή η ιστορία με τους δασμούς σιγά σιγά θα αρχίσει να αυτορυθμίζεται από τις ίδιες αγορές και αυτό γίνεται από την αγορά νομισμάτων για την ώρα. Από την πλευρά της Κίνας, όσο οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμούς, η Κίνα υποτιμά αντίστοιχα το νόμισμά της, παίρνοντας μια ισορροπία σε αυτούς τους δασμούς. Το ίδιο βλέπουμε, σε μικρότερο βαθμό βέβαια, να γίνεται και με την Ευρώπη. Ένα αρμπιτράζ, κάνει ένα αντιστάθμισμα η Κίνα. Όσο υπάρχουν δασμοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο το ευρωπαϊκό νόμισμα παραμένει αδύναμο έναντι του δολαρίου. Αυτά σε κάποιο βαθμό δείχνουν ότι η αγορά θα καταφέρει εν τέλει να ισορροπήσει και να βρει τα πατήματά της για να συνεχίσει. Από εδώ και στο εξής, όσον αφορά τους δασμούς, σίγουρα παρουσιάζονται και κάποιες ευκαιρίες που καλό θα είναι να δουν και θα δουν οι διεθνείς επενδυτές. Όπως για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν δύο πάρα πολύ hot κλάδοι. Ο ένας είναι ο τραπεζικός με τα όποια προβλήματα υπάρχουν, αλλά λόγω της Ιταλίας οι τραπεζικές μετοχές έχουν υποχωρήσει πάρα πολύ και επίσης ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος λόγω των δασμών πλέον βλέπουμε ότι οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται σε δελεαστικά επίπεδα και μάλιστα έχουν ήδη αρχίσει να προστίθενται σε κάποια μεγάλα χαρτοφυλάκια. Να πάμε λίγο στο χρυσό, τον οποίο δεν έχουμε σχολιάσει. Βλέπω ότι συνεχίζει μια ανωδική πορεία, Χρήστο Αλονισιώτη. Είναι πάνω από 1.200 δολάρια ένα ουγγιά. Προφανώς έχει φανατικούς οπαδούς ο χρυσός. Είναι όμως ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο για κάποιον, είναι για κάποιους παραδοσιακούς παίχτες που προφανώς ως ασφαλές καταφύγιο προστρέχουν σε περίοδους αναταράξεων όπως είναι τώρα? Πιστεύω ότι τα χρόνια που ακολούθησαν την κρίση του 2008, ο χρυσός άρχισε να αλλάζει λίγο στην ψυχολογία των επενδυτών ως ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. Και αυτό γιατί συνήθως το χρησιμοποιούν κάποιοι τεράστιοι οργανισμοί, κυρίως για σκοπούς hedging και όχι για κάποιους άλλους σκοπούς. Βλέπουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία του χρυσού να κινηθεί προς ακόμα υψηλότερα επίπεδα, δεδομένων όλων αυτών των προβλημάτων που φαίνονται να υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία. Τι θέλω να πω, ο χρυσός έχει την τάση δεκαετίες τώρα να κινείται ανωδικά όταν προβλέπουμε μια έντονη αναταραχή στις αγορές ή όταν έχουμε μια έντονη αύξηση μεταβλητότητας. Τους τελευταίους 6 μήνες η μεταβλητότητα έχει σημειώσει μια μεσοσταθμική αύξηση περίπου 80% και παραμένει στα επίπεδα του 80% υψηλότερα από εκεί που ήταν στις αρχές της χρονιάς.
Ο χρυσός όμως δεν έχει ακολουθήσει ανάλογη πορεία. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές πρώτον δεν αναμένουν κάποια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη τους επόμενους μήνες που θα τους οθήσει να οδηγηθούν προς το πολύτιμο μέταλλο και ως εκ τούτου επιλέγουν άλλες μεθόδους να προστατεύσουν τα κεφάλαιά τους καθώς δεν φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει κάτι. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι για να δούμε μια πολύ έντονα ανωδική κίνηση του χρυσού, σίγουρα χρειάζεται να δούμε μια πολύ μεγάλη πτώση στο δολάριο και σίγουρα χρειάζεται να δούμε μια ύφεση στην παγκόσμια οικονομία και μια εικόνα η οποία σε τίποτα δεν θα θυμίζει τα ήρεμα νερά, όσο μπορούμε να πούμε, στην παγκόσμια οικονομία που υπάρχει σήμερα. Ο παλέποτε πρόεδρος της ΦΕΤ, κ. Γκρίσμαν, ξανά χτύπησε μες την εβδομάδα και έκανε μια δήλωση ότι έχουμε τα πρώτα σημάδια πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία. Βλέπεις, Χρήστο, υπερθέρμανση με τις κινήσεις Τραμπ ή θα ισορροπήσει, πιστεύεις? Νομίζω ότι ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το αν ο πληθωρισμός θα είναι ένα πρόβλημα για την αμερικανική οικονομία και αυτό το λέω γιατί μόλις πριν από 2 μήνες τα πραγματικά επιτόκια στην Αμερική πέρασαν λίγο πάνω από το 0. Σωστά. Που σημαίνει ότι πρώτον οι επενδυτές δεν αντανακλούν στο μέλλον μια τεράστια αύξηση πληθωρισμού και δεύτερον βλέπουμε ότι οι ενέργειες πλέον της Fed που αυξάνει τα επιτόκια, που συνεχίζει να τα αυξάνει και τους επόμενους μήνες. Νομίζω ότι αυτή τη φορά η Fed τρέχει πολύ πιο μπροστά από τον πληθωρισμό και είναι πολύ πιο πιθανό να δημιουργήσει ένα πρόβλημα εκεί που ακόμα δεν υπάρχει και να αναγκαστεί να σταματήσει κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες τις αυξήσεις επιτοκίων και να αφήσει σταδιακά τον πληθωρισμό να έρθει πιο κοντά στις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνει και ο πληθωρισμός των παραγωγών, αλλά κυρίως υπάρχει μια σταθερή αύξηση στα ορομίσια των Αμερικανών εργαζομένων, που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε μεγαλύτερες τιμές πληθωρισμού για την Αμερικανική οικονομία. Για την ώρα, πάντως, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ανησυχητικό για την Αμερικανική οικονομία. Σωστά. Είναι η περίοδος αυτή, Χρήστο Αλονισιώτη, που πλέον όλα τα διεθνή φαντ, φαντάζομαι και στην Ελλάδα, ετοιμάζουν πλέον τις επενδυτικές προτάσεις για το 2019. Σε ένα υποτιθέμενο χαρτοφυλάκιο θα σε ρωτήσω τώρα, 100.000 ευρώ, 200.000 ευρώ. Τι ποσοστά θα έβαζες και σε ποιες κατηγορίες επενδυτικές που θα μπορούσες να πούμε, ας πούμε, για όσους μας παρακολουθούν τώρα για το 19, με βάση ότι το volatility, όπως μας εξής, δηλαδή η μεταβλητότητα, θα παραμείνει ισχυρή και το 19, έτσι? Ακριβώς. Γενικά, θεωρώ ότι οι αγορές μετοχών θα συνεχίσουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Επειδή έχουν το ρίσκο, λες, το αυξημένο ρίσκο, Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι επενδυτές έχουν εφιστεί σε αυτή την υψηλότερη βαθμίδα επενδυτικού κινδύνου και αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχουν αποδόσεις τις οποίες θα μπορούσαν να βρουν. Κάπου αλλού. Από τη στιγμή λοιπόν που οι όποιες διορθωτικές κινήσεις έρχονται αυτή τη στιγμή στην αμερικανική οικονομία. Θυμίζω ότι το πετρέλαιο βρίσκεται σε bear market με απώλειες πάνω από 20%. Σωστά. Θυμίζω ότι τα emerging markets βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που τα είδαμε τους τελευταίους 12 μήνες. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ενώ στην Ευρώπη οι δείκτες ταλανίζονται και στην Αμερική προσπαθούν να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, μία από τις αναδυόμενες αγορές, η Τουρκία, τους τελευταίους 3 μήνες δέχεται απίστευτες ροές χρήματος και έχει ενισχυθεί περίπου 40% μόνο το τελευταίο μήνα. Χθες, ενώ υπήρχε όλη αυτή η αναταραχή, η Τουρκία πάλι κινόταν ανωδικά. Χρήστο, ότι περνάνε γρήγορα τα γεγονότα, έχει να κάνει και με την εποχή. Δηλαδή, δεκαετία του 80, του 90 και του 2000 διαρκούσαν τα οικονομικά γεγονότα. Τώρα είναι λόγω της εποχής, είναι γρήγορες οι εξελίξεις, αφήνουν αποτυπώματα και μετά τα ξεχνάμε. Ακριβώς. Θα σας πω κάτι, όσο και να φαίνεται περίεργο, η άποψή μου είναι η εξής, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε μια κρίση σοβαρή 10 μόλις χρόνια μετά την κρίση του 2008, η οποία δεν έχει καταφέρει ακόμα η παγκόσμια οικονομία να υπουλώσει πλήρως τις πληγές της. Mm-hmm. Δεύτερον, από το 1995 μέχρι το 2013, οι αμερικανικές αγορές βρίσκονταν στην ουσία σε μια πλάγια τάση. Από τη στιγμή που αυτή η πλάγια τάση 22 περίπου ετών έχει διαλυθεί, δείχνει ότι το οικονομικό σύστημα έχει πάει σε μια νέα 20ετία όπου θα δούμε σίγουρα υψηλότερα επίπεδα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε ένα κράχ 50-60%, σίγουρα αυτό δεν θα γίνει με αυτά τα επίπεδα. Ναι. Δεν αποκλείεται να δούμε διορθώσεις 20-25-15%, τις βλέπουμε άλλωστε και τώρα να συμβαίνουν, αλλά όπως φαίνεται υπάρχει τόσο πολύ χρήμα στην παγκόσμια οικονομία, το οποίο διοχετεύεται άμεσα σε τέτοιου είδους ευκαιρίες, αλλά ξαναλέω ότι οι αγορές πέφτουν και ανεβαίνουν μαζί. Έτσι. Για την ώρα πέφτουν χωριστά
και μέχρι τώρα ανέβαιναν μαζί. Εάν δεν μπορέσουν να έρθουν όλες σε ένα επίπεδο από το οποίο συνολικά θα πέσουν, δεν βλέπω τον λόγο που αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτό το λέω και το επισημαίνω, γιατί όταν μια αγορά πέφτει ξέχωρα από κάποια άλλη, αμέσως ένας επενδυτής βρίσκει επενδυτική ευκαιρία. Μαύρος κύκνος στην παγκόσμια οικονομία, ποιος θα χαρακτηρίζεσαι? Είναι, ας πούμε, το δημόσιο χρέος των περισσότερων χωρών ένας μαύρος κύκνος που θα μπορούσε να δημιουργήσει να ταράξεις? Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός μαύρος κύκνος αυτή η ιστορία με το παγκόσμιο χρέος. Αλλά θεωρώ ότι ακριβώς επειδή όλοι γνωρίζουν ότι κάπως έτσι είναι, ένας από τους παράγοντες που οθούν τις χρηματιστηριακές αγορές υψηλότερα είναι ακριβώς για να μην χάσει αυτό το χρέος και να μπορούν οι οικονομίες σταδιακά να παράγουν κάποια ανάπτυξη και να μπορούν να το αποπληρώνουν ομαλά. Είδαμε ότι τα αμερικανικά ομόλογα έχουν σημειώσει μια τεράστια άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα διετή αμερικανικά ομόλογα έχουν σημειώσει άνοδο της απόδοσης τους πάνω από 1000%. Αυτό σημαίνει ότι πλέον, αν κάποιος αναζητά να βρει ασφαλείς αποδόσεις σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο, θα πάει να επιλέξει αμερικανικά ομόλογα. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι πάλι η Αμερική, το δολάριο, τα ομόλογά της εξακολουθούν να διατηρούν κυρίαρχο ρόλο σε παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Έχει γραφτεί ότι η παγκόσμια παραγωγή προϊόντων δεν απορροφάται πλέον. Δηλαδή, οι πολίτες αυτού του πλανήτη που ζωή να έχουμε, έχουμε φτάσει πλέον τα 6,5 δισεκατομμύρια και προσεγγίζουμε τα 7 δισεκατομμύρια, δεν μπορούν πλέον να τα απορροφήσουν. Σύν ότι έχετε η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα καταργήσει δουλειές, θα καταργήσει πολλά πράγματα. Αυτό είναι κομβικό σημείο για την παγκόσμια οικονομία, Χρήστο Λονισιώτη? Είναι απίστευτα κομβικό σημείο και θα το επιβεβαιώσω κάτι πάρα πολύ απλό. Μπορεί αυτή τη στιγμή να παράγονται προϊόντα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν μεταφέρονται, και μία ένδειξη για αυτό το στοιχείο που σας λέω είναι ότι 10 σχεδόν χρόνια ανάπτυξη στην αμερικανική οικονομία και σε άλλες οικονομίες, κι όμως ο δείκτης ναύλων στην ναυτιλία εξακολουθεί να παραμένει κοντά σε χαμηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό θέμα με το παγκόσμιο εμπόριο. Έτσι. Αυτό νομίζω δεν είναι ο μόνος παράγοντας αυτός, αλλά είναι ένας παράγοντας όπου δείχνει μία γενικότερη αδυναμία στο παγκόσμιο εμπόριο όλα αυτά τα χρόνια. Που σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη προέρχεται από χρηματιστηριακές πηγές και όχι από την πραγματική οικονομία. Σωστά. Και μέσα σε όλο αυτό τώρα, την περιγραφή που κάνουμε του πλανήτη, η Ελλάδα πού βρίσκεται κατά τη γνώμη σου? Είμαστε πραγματικά τόσο περιθωριοποιημένη οικονομία, Χρήστο? Θα απαντήσω με βάση τα μηνύματα που υπάρχουν από την αγορά. Αυτή τη στιγμή οι αγορές και ομολόγων και μετοχών αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως μία αναδυόμενη οικονομία που έχει ένα νόμισμα αναπτυγμένης οικονομίας. Παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, δεν υπάρχει άλλο, δεν ξέρω. Ακριβώς. Και έχει όλες τις ασθένειες και ακόμα περισσότερες από αυτές που έχουν αναδυόμενες οικονομίες. Και εκτός αυτού, παρά το γεγονός ότι παραμένει αναδυόμενη οικονομία, δεν μπορεί να προσελκύσει και το ενδιαφέρον φαν που ασχολούνται με την αναδυόμενη οικονομία, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες για το μέλλον. Μάλιστα. Χρήστο Λονισιώτη, ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σου και σήμερα. Θα σε περιμένω ξανά, εκτός απρόπτου, την ερχόμενη Παρασκευή, να έχουμε να πούμε, γιατί νομίζω πλέον τα γεγονότα θα είναι ραγδαία. Παρόλο ότι πλησιάζουμε προς τις γιορτές, η οικονομία δεν μας αφήνει ποτέ αδιάφορους και πάντα θα υπάρχουν γεγονότες. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Ακριβώς. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Ήταν ο κύριος Χρήστος Λονισιώτης, αναλυτής διεθνών αγορών, από τους κορυφαίους βέβαια στη χώρα. Και λίγο εμείς, πριν σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να πάμε στην αίθουσα σύνταξη, να δούμε από την Ελπίδα Πουρναρά τι νεότερο έχει προκύψει από τις επιχειρηματικές εξελίξεις, καθώς είναι και σήμερα μια ημέρα αρκετά γεμάτη, παρότι είναι Παρασκευή. Ελπίδα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ανέστη. Αύξηση των πωλήσεων στο τρίτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Frigo Glass, το 5,6% η διαφορά με το προηγούμενο διάστημα. Νέα βήματα φαίνεται να κάνει ο όμιλος ΟΤΕ, Cosmote Insurance και Cosmote Payments είναι τα επόμενα και τα άμεσα σχέδια. Εντολή για διακοπή παροχής ρεύματος στη Χαλιβουργή ΑΕ δίνει η ΔΕΗ για χρέη 31,4 εκατομμυρίων ευρώ. Νέα βήματα επίσης πρόκειται και για την γιο της ΑΕ να γίνουν στο προσεχές διάστημα. Νέα πρωτοβουλία λοιπόν πρόκειται για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Hope Genesis με τίτλο «Μία ελπίδα γεννιέται», το οποίο στοχεύει στη μείωση της υπογενετικότητας, ενώ τέλος τη Δευτέρα κρίνεται το μέλλον της Folly Group. Κατά της αίτησης προστασίας τάχθηκαν τόσο το ελληνικό δημόσιο και ο ΕΦΚΑ, όσο και οι πιστότριες τράπεζες. Μάλιστα. Ελπίδα Πουρναρά, ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να σας πω, βέβαια, κυρίες και κύριοι, την ερχόμενη Δευτέρα
Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, όπου βέβαια το SBC και η εκπομπή Day to Day θα είναι εκεί. Καθώς ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Φέσας, ο πρόεδρος της Ενός Ελληνικών Τραπεζών, ο κύριος Καραμούζης και ο Διευθύνων Σύλλογος του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο κύριος Λαζαρίδης, θα αναφερθούν στην αλλαγή του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση. Όλα όσα έχουμε βιώσει εδώ και 6 μήνες με το θέμα της Φωλή-Φωλή επαναφέρει το θέμα στη δημοσιότητα και στο προσκήνιο. Είναι απαράδεκτο, το έχουμε ξαναπεί, να υπάρχουν πλέον οικογενειακές επιχειρήσεις τη σήμερα ημέρα, όπου ο βασικός μέτοχος και ιδρυτής να έχει βάλει και τα μέλη της οικογένειάς στο ΔΣ, να λαμβάνουν αποφάσεις, να είναι εκτελεστικά μέλη. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Και κανένα φαντ, είτε εξωτερικό είτε ελληνικό, δεν μπορεί να επενδύσει σε μια εταιρεία όταν ξέρει ότι τα μισά μέλη εκτελεστικά μάλιστα είναι της οικογένειας του ιδρυτή. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε, ότι έχουν αλλάξει εποχές. Ο ιδρυτής, η οικογένειά του, όλοι να είναι καλά οι άνθρωποι, μπορούν να λαμβάνουν τα μερίσματά τους και τα κέρδη, αλλά άλλο το management και άλλο να κάθεσαι και να διοικείς την εταιρεία και να είσαι και ο ιδρυτής. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το βασικό θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα των ελληνικών πετρελαίων του διαγωνισμού πώλησης. Μάλλον, από ό,τι λένε πληροφορίες της εκπομπής, πάμε πλέον για τον Ιανουάριο του 2019 για την πώληση του 50,1% των ελληνικών πετρελαίων, ενώ περιμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα την προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την πώληση του Ερίκος Δινάν, με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ βέβαια να είναι το φαβορί να πλειοδοτήσει και να δωρήσει στο ελληνικό δημόσιο, όπως έχει πει η διοίκησή του, το ιστορικό αυτό νοσοκομείο, το οποίο βέβαια θα αλλάξει και τις ισορροπίες. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και ενώ προσεγγίζουμε πλέον 5 λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή μας από τις 10.30 μέχρι τις 12. Παρακολουθείτε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή την εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το SBC μέσα από τη συχνότητα του Attica TV. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Καλή τύχη σε όλους. Γεια χαρά.